Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στη Γερμανία και τα πράγματα είναι σε σύγχυση. Δηλαδή δεν γνωρίζουν ακριβώς πόσα κρούσματα έχουν, γιατί, Παντελή. Καλησπέρα. Σήμερα είχαμε στη Γερμανία 30.000 κρούσματα. Σύμφωνα με τον Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, δεν είναι αυτός ο αληθινός αριθμός των κρούσματων. Γιατί? Γιατί τις ημέρες των γιορτών, πρώτον, έκαναν πολύ λίγοι Γερμανοί πολίτες τα τεστ, και δεύτερον, γιατί τα περισσότερα κέντρα και των τεστ και τα υγειονομικά κέντρα είναι κλειστά. Μάλιστα. Και τα Σαββατοκύριακα και τις γιορτές. Έτσι ο τύπος μιλάει στη Γερμανία για χάος με τους αριθμούς. Μιλάει ότι δεν είναι δυνατόν 2 χρόνια μετά από το ξέσπασμα της κρίσης τα υγειονομικά κέντρα και τα κέντρα που γίνονται τα τεστ να κλείνουν και τα Σαββατοκύριακα. Και να μην ξέρουμε στην πραγματικότητα τέτοιες εποχές ποια είναι τα πραγματικά κρούσματα στη Γερμανία. Τώρα να σας πω ότι κάθε βράδυ στη Γερμανία γίνονται διαδηλώσεις. Χθες έγιναν σε 20 πόλεις της Γερμανίας από αρνητές, διαδηλώσεις που είχαν περίπου 25.000 συμμετέχοντες. Όμως κάθε βράδυ γίνονται βία επεισόδια με τραυματισμούς, με συλλήψεις και με πολλές αγριότητες. Σύμφωνα με τις αρχές, αλλά και αυτά που βλέπουμε τα βίντεο, συμμετέχουν μεγάλες ομάδες κούλιγκανς, ποδοσφαιρικών ομάδων, αλλά και νεοναζί, οι οποίοι έχουν μπει μπροστά σε αυτό το κίνημα και βρίσκονται να έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με την με άγριες συγκρούσεις, έτσι, άγριες συγκρούσεις και σε πόλεις γερμανικές, αλλά και στην Ολλανδία παρατηρείται το τελευταίο διάστημα. Ακριβώς. Και να πούμε ότι το νέο φαινόμενο είναι ότι έχουμε αντιδιαδηλώσεις. Δηλαδή πολίτες που θέλουν να σταματήσουν αυτές τις διαδηλώσεις. Χθες εμφανίστηκαν τέτοιοι πολίτες, ομάδες τέτοιων πολιτών, σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας με σύνθημα «Ο εγωισμός σας σκοτώνει ανθρώπους». Τέλος να σου πω ότι τα σχολεία ανοίξανε σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία με μέτρα, στο Βερολίνο με τεστ κάθε ημέρα, την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη εβδομάδα, 3 τεστ κάθε εβδομάδα.